Έμπαινε, έμπαινε Παναθηναϊκάρα. Παναθηναϊκάρα μου, με αυτόν τον. Έλα, μπήκε. Είδα γιατρέ, ε. Πρωί-πρωί πάλι διαβάζω με αθλητικά. Βεβαίως. Γιατί με ξύπνησες από το άγριο χάραμα, πονάει. Όχι. Τότε γιατί με φώναξες. Βέβαια, σωστά, έχεις δίκιο. Τον γιατρό τον φωνάζομαι μόνο όταν πονάμε. Αλλά η καρδιά του πατέρα. Τι έχει η καρδιά του πατέρα, εφραγματάκι. Πάπου να φας τη γλώσσα σου. Τι είναι, ρε γιατρέ. Πήραμε πρωί-πρωί για μπάριτσα και βγήκαμε παγάνα για πελατεία. Δεν έχει τίποτα. Απλώς αγωνία. Χαράλαμπε, όχι πως είμαι φανατικός περί τα ποδοσφαιρικά, αλλά η καρδιά σου ως Ολυμπιακάκια πάντα θα αγωνιά. Μα και γιατί. Γιατί υπάρχει το αθάνατο τριφύλι. Γιατρέ, όχι πως είμαι φανατικός Ολυμπιακάκιας, αλλά να πάρεις το αθάνατο τριφύλι, να το βράσεις και να το πεις για λάβδανο. Χαράλαμπε, όχι πως είμαι φανατικός περί τα ποδοσφαιρικά, αλλά μάζεψε τη γλώσσα σου γιατί σε βάζω κάτω και σου κάνω δύο ενέσεις απάνωτα. Και ξέρεις που. Εμένα βρε Παναθηναϊκίσκε. Εσένα και του Ολυμπιακούλη σου. Τι λες βρε αποβιταμινωμένη χλωροφύλη. Τι λες. Αυτό που άκουσες. Η καρδιά σου πάντα θα αγωνιά όσο θα υπάρχει Παναθηναϊκός. Άλλωστε αυτό το παραδέχτηκες και μόνος σου. Γεια στάσου βρε γιατρέ. Γεια στάσου που με μπέρδεψες με τα αθλητικά. Για άλλο πράγμα αγωνιά η καρδιά μου. Άντε μέσα να δεις τη Σοφία. Κι αν συμβεί τίποτα, τηλεφώνησέ μου. Πού θα είσαι, στο γραφείο? Όχι, στο γήπεδο και θα μολάω ητό. Στο γραφείο, πού θες να είμαι. Άντε, άντε, γαϊδουρο τριφυλάκια. Μαουνιέρι, μαουνιέρι.